Αυτοκαταγραφές. Πώς κάνουμε αυτοκαταγραφές? Ουσιαστικά, πώς κρατάμε ημερολόγιο. Γιατί να κρατήσουμε ημερολόγιο? Τι σημαίνει η θεραπευτική προσέγγιση του κρατάω ένα ημερολόγιο? Γιατί προφανώς όλοι, όλες μας, ή για να μην πω όλοι, όλες μας, οι περισσότεροι από εμάς, ως παιδιά είχαμε αυτή την αίσθηση του να έχω το δικό μου προσωπικό μυστικό ημερολόγιο και να γράφω τα δικά μου, τα μυστικά μου. Στην ενήλικη ζωή όμως, τι σημαίνει κρατάω ημερολόγιο? Τι είναι οι αυτοκαταγραφές και γιατί είναι θεραπευτικές? Το πιο σημαντικό πράγμα που κουβεντιάζουμε πάντα εδώ είναι η σύνδεση με τον εαυτό. Η προϋπόθεση για να γίνει η οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση πάνω μας, η προϋπόθεση για να ανακαλύψουμε ακόμα και τις δυσκολίες μας, τους φόβους μας, είναι να συνδεθούμε. Να συνδεθούμε με τον εαυτό μας, είτε για να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει και δεν μας αρέσει, είτε για να το αλλάξουμε, διορθώσουμε, μεταμορφώσουμε, όπως μου αρέσει να λέω εδώ. Άρα η σύνδεση είναι πολύ σημαντική. Πώς να συνδεθώ όμως με τον εαυτό μου, όταν δεν του δίνω χώρο και χρόνο? Το ημερολόγιο λοιπόν, αυτό το μικρό τετράδιο ή μεγαλύτερο τετράδιο, αλλά σίγουρα είναι ένας μικρός χώρος που καταλαμβάνει πάνω στον πλανήτη αυτό το ημερολόγιο, αυτός ο μικρός χώρος ανοίγει ένα μεγάλο χώρο μέσα μας. Είναι μια μεγάλη πόρτα, μια μεγάλη πύλη προς την καρδιά μας, προς την ψυχή μας. Και μέσα εκεί δημιουργείται ένας τεράστιος χώρος, νοερός χώρος, ενεργειακός χώρος, που τιμάμε την καρδιά, την ψυχή μας. Άρα το ημερολόγιο είναι ο χώρος που συνδέομαι με εμένα και ο χρόνος που συνδέομαι με εμένα. Μα πώς αλλιώς γίνεται να μιλάμε για σύνδεση αλλά να μην έχω χώρο και χρόνο για εμένα? Άρα δώσε αυτό το χώρο και το χρόνο στον εαυτό σου για να αποκτήσει σύνδεση με εσένα. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σύνδεση και μέσα από αυτή τη σύνδεση, μέσα στο ημερολόγιο και μέσα από τις αυτοκαταγραφές γεγονότων, συναισθημάτων, αρχίζουμε και αποκτάμε μία ακρίβεια για αυτά τα πράγματα που γίνονται στη ζωή μας. Πώς αποκτάμε την ακρίβεια? Την ακρίβεια αυτή και την διάβγεια την αποκτάμε γιατί παίρνουμε απόσταση όταν βλέπουμε αυτά που ζήσαμε μέσα στη μέρα μας, για παράδειγμα, είτε σε πρακτικό είτε και σε συναισθηματικό επίπεδο, όταν τα βλέπουμε στο χαρτί. Κατευθείαν παίρνουμε μία απόσταση. Αυτή η απόσταση μας βοηθάει να αλλάξουμε οπτική. Και εδώ έρχεται το θεραπευτικό κομμάτι. Προϋπόθεση, είπαμε, είναι η σύνδεση, να έχω χώρο και χρόνο για τον εαυτό μου, και έπειτα το θεραπευτικό αρχίζει και ανοίγει στο «κοίτα να δεις, όταν το ζούσα αυτό το γεγονός, το βίωσα συναισθηματικά έτσι, τώρα που το βλέπω στο χαρτί γραμμένο από απόσταση, σαν να μου φαίνεται ότι ίσως να μειώνεται το βάρος του συναισθήματος με το οποίο το έζησα». Ή ακόμα και να αλλάζω οπτική για το τι σήμαινε για εμένα αυτό το γεγονός. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μου μίλησε άσχημα και όταν το βίωνα το γεγονός να ένιωσα υποτίμηση, να ένιωσα προσβεβλημένη, προσβεβλημένος, να ένιωσα στενοχώρια βαθιά. Και τώρα που το βλέπω στο χαρτί, είτε παρατηρώ ότι μειώνεται η στενοχώρια μου, μειώνεται αυτή η αίσθηση του πόσο με απέρριψε αυτός ο άνθρωπος. Μειώνεται το συναίσθημα της υποτίμησης, ίσως και το συναίσθημα του πληγώθηκα. Και το βλέπω από άλλη οπτική. Ίσως να έρθει και αυτό πλάς στη μείωση του έντονου συναισθήματος, η άλλη οπτική, δηλαδή μήπως τελικά δεν ήταν απόρριψη αυτό που εξέλαβα εγώ εκείνη τη στιγμή. Μήπως το πήρα πολύ προσωπικά. Έλα να το δούμε αλλιώς. Αυτό είναι η άλλη οπτική. Αυτή λοιπόν
Η άλλη οπτική είναι ένα είδος αναπλαισίωσης. Αναπλαισίωση σημαίνει βλέπω το ίδιο πράγμα σε άλλο πλαίσιο, ειδωμένο από άλλο πλαίσιο. Όλες αυτές οι λειτουργίες, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που αναφέρω, ακρίβεια, αλλαγή στην οπτική, διάβγεια, αναπλαισίωση, είναι μηχανισμοί σκέψης. Μηχανισμοί σκέψης λειτουργικοί που προσπαθούμε να βάλουμε στο χάρτη των θεραπευομένων μας, να αρχίζουν να επικοινωνούν με το μέσα τους και με νέους, πιο λειτουργικούς τρόπους σκέψης, για να αντικαταστήσουμε τους δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης. Τη διπολική σκέψη, μαύρο ή άσπρο, τη γενίκευση, υπεργενίκευση, το να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα, το να λειτουργούμε αιμονικά. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά μέσα σας με εκκίνηση το ημερολόγιο. Προφανώς δεν είναι το απόλυτο εργαλείο της θεραπείας ότι θα κρατήσω ημερολόγιο και τελείωσε, θεραπεύτηκα, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή και σημαντική εκκίνηση της θεραπείας σας. Η συστηματική χρήση του ημερολογίου, οι αυτοκαταγραφές. Μας βοηθούν λοιπόν στο να βγούμε έξω από το γεγονός. Να πάρουμε απόσταση από το γεγονός, αλλά και από, και εδώ είναι το πιο σημαντικό αυτό που έλεγα πριν, από τα συναισθήματά μας και τις σκέψεις μας. Άρα παίρνω απόσταση από το γεγονός, από τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν μέσα στο γεγονός, από τις σκέψεις, παύλα, ερμηνείες που έκανα για το γεγονός και να το δω αλλιώς. Μεγάλη αξία του ημερολογίου, μεγάλη αξία των αυτοκαταγραφών. Είναι ένα εξαιρετικό θεραπευτικό εργαλείο, δεν είναι η συνταγή που λύνει όλα τα ζητήματα, αλλά είναι μια πολύ σημαντική θεραπευτική πρώτη εκκίνηση. Παρακαλώ όσοι από εσάς έχουν έστω και την πιο παραμικρή έφεση προς τη γραφή, προς τον αγράφο, αξιοποιήστε το. Οι υπόλοιποι, δώστε του μια ευκαιρία, μήπως. Γιατί πολλές φορές λέμε, εγώ δεν είμαι καλή στο να γράφω, δεν είμαι καλός στο να γράφω. Εγώ προτιμώ να μιλάω. Ναι, και αυτό φυσικά είναι μια πολύ σημαντική μορφή επεξεργασίας, αλλά εάν μιλάω σε κάποιο φίλο-φίλη μου, ο οποίος δεν είναι όπως ένας θεραπευτής που μπορεί να πάρει απόσταση και άρα να λειτουργήσει ως ημερολόγιο, να λειτουργήσει ως αυτοκαταγραφές ο θεραπευτής, γιατί μας βοηθάει να πάρουμε απόσταση από το γεγονός, από το συναίσθημα, από την ερμηνεία, πλάς μας βοηθάει στο πώς έπειτα να το επεξεργαστούμε. Το ημερολόγιο κάνει το πρώτο κομμάτι. Ο φίλος και οι φίλοι μας πολλές φορές δεν κάνουν κανένα κομμάτι, γιατί δεν μπορούν να πάρουν απόσταση από τα γεγονότα. Κάποιες φορές ναι, κάποιες άλλες φορές όχι. Άρα η επεξεργασία η λεκτική γίνεται εξαιρετικά με ένα θεραπευτή, αλλά πιο δύσκολα με μία φίλη ή με ένα φίλο. Ίσως είναι καλύτερη στρατηγική για εσάς και καλύτερη επιλογή οι αυτοκαταγραφές. Το να τηρήσω ένα ημερολόγιο. Δώστε λοιπόν αυτή την ευκαιρία στον εαυτό σας να βουτήξετε μέσα στα σκοτάδια σας, αξιοποιώντας το εργαλείο του ημερολογίου, για να αναδυθούμε στο φως. Βουτάω στα σκοτάδια μου, βαθιά, στο βαθύ μου εαυτό, σε αυτά που φοβάμαι, σε αυτά που με πληγώνουν, σε αυτά που είναι δύσκολα. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως.